Θεοφρούρητα και υπό την προστασία των Αγίων Αγγέλων. Βλέπετε, σε κάθε απόλυση συμπατέρες που κάνουμε, ενώ λέμε δυνάμει και ενεργία του Τιμίου και του Οποίου Σταυρού, όταν φτάνουμε στους Αγίους Αγγέλους, προστασία. Βάζει άλλων τρόπων η Εκκλησία να φροντίζουν για μας για σώματες δυνάμεις. Λέει, προστασίες των τιμίων εκ ουρανίων δυνάμεων και ασωμάτων. Δεν το λέει για καμία άλλη τάξη Αγίων. Ούτε ιεραρχών, ούτε μαρτύρων, ούτε οσίων, ούτε δικαίων. Μόνο για τους αγγέλους. Οι άνθρωποι που βλέπουν τώρα τον αόρατον πόλεμο που γίνεται, όχι αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, τον που γίνεται σε όλο το σύμπαν, που λόγω των πολλών μας αμαρτιών, ιδιαίτερο στις εκτρώσεις, στα παραφύς, ένα και των πολλών πολλών δικαιωμάτων που εδώσαμε εμείς οι δυστυχείς άνθρωποι εις τους δαίμονες, τους εκπεσόντας αγγέλους, οι οποίοι αυτοί κάνουν το εντελώς αντίθετο από τους Αγίους Αγγέλους. Τι κάνουν οι Άγιοι Άγγελοι, είπαμε, προστατεύουν το σύμπαν, τα έθνη, τους λαούς και τον καθέναν από εμάς ξεχωριστά. Ιδιαίτερος οι βαφτισμένοι και οι καλής προαιρέσεως άνθρωποι, ακόμα και να είναι αβάφτιστοι, έχουν τον δικό τους προσωπικό φύλακαν άγγελο. Και κάθε έθνος έχει τον άγγελο που προστατεύει, που λέει καλές συμβουλές εις τους κυβερνώντες, στους επισκόπους, στους ανθρώπους που έχουν εξουσία να ποιμένουν ανθρώπους. Τώρα, ένα άλλο θέμα είναι πόσο εμείς έχουμε αυτιά καθαρά, αισθήσεις καθαρές της ψυχής, να ακροόμεθα και να βλέπουμε ακόμα τους Αγίους Αγγέλους. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι που καθαρίζουν τις αισθήσεις και του σώματος και της ψυχής και βλέπουν και ακούν και αισθάνονται και τους Αγίους Αγγέλους και τα θελήματα του Θεού, που ο Θεός δεν θέλει η δημιουργία του να καταστραφεί. Ακόμα και στην Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, όλα εκείνα τα φοβερά που θα προηγηθούν, η ανθρωπότητα θα οδηγηθεί σε καινούργια δημιουργία, λέει. Ιδού λέει καινούς ουρανούς και καινή γη, καινούργιο γη και καινούργιον ουρανών. Διότι ό,τι ευγήκεν από το δημιουργικό χέρι του Τριαδικού Θεού μένει στους αιώνες. Ότι ευγήκεν από τον Λόγο του Θεού μένει στον αιώνα. Γιατί ο Θεός είναι αθάνατος. Και ό,τι βγαίνει από τον Θεό θα είναι αθάνατο. Μόνον με το δικό του θέλημα θα μεταβληθεί, θα μεταποιηθεί σε άλλον τρόπο ύπαρξης. Αλλά δεν θα διαλυθεί, δεν θα χαθεί. Όπως κανένας άνθρωπος δεν χάνεται. Από την ώρα που συλλαμβάνεται θα ζει στους αιώνας των αιώνων. Το ζήτημα είναι πώς θα ζούμε, μαζί με τους αγγέλους ή μαζί με τους δαίμονες. Διότι δεν υπάρχει τρίτη επιλογή, ή το ένα ή το άλλο. Οπότε αυτές οι γιορτές που μας παρέδωσαν οι πάπιοι μας είναι πολύ σημαντικές για να ανανεώνουμε την πίστη μας, να ανανεώνουμε
το είναι μας, το στόχο μας, το νόημα της ζωής μας. Μην ξεγελιόμαστε από την τεχνολογία, από τις ειδήσεις, που τάχα μου είναι πληροφόρησης. Οι περισσότερες είναι παραπληροφόρησης. Αυτή τη στιγμή επιστρατεύτηκε όλος ο ουρανός για να κρατήσει την Ορθοδοξία μακριά από τη δαιμονική ενέργεια της νέας τάξης πραγμάτων. Μου κάνει εντύπωση αυτοί που βλέπουν, μου είπαν ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που σήμερα κατεξοχήν εορτάζει ως πρωτάγγελος, ως αρχιστράτηγος, μαζί με όλες τις υπόλοιπες ουράνιες δυνάμεις, αλλά αυτός είναι ο αρχιστράτηγος, ο πρώτος, ετάχθη σε αυτόν τον πόλεμο που τώρα ξεκίνησε, τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, που δυστυχότατα θα εξελιχθεί και σε πυρηνικό. Είναι προφητείες Αγίων αυτά, δεν είναι δικές μας εκτιμήσεις, γεωστρατηγικές. Δεκαετίες τώρα, εκατονταετίες τώρα, δεν θα αφήσει ο Θεός τον κόσμο του απροστάτευτο. Ήδη από τώρα, σε κάθε περιοχή του πλανήτη, όπου υπάρχουν καλοί άνθρωποι, έχει τοποθετήσει Αγίους και Αγγέλους. Τον Αρχάγγελο Μιχαήλ μου κάνει εντύπωση, ποιος τόπος είναι ο πλέον ευαίσθητος, ίσως και ο πλέον πονεμένος. Είναι στη Μικρά Ασία που ετάχθηκε. Όλα τα παράλια της Μικράς Ασίας, τα φυλάρχει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Η Κύπρος μας, που θα ρωτάτε μερικοί, η Κύπρος ίσως σε σχέση με το μέγεθος της, έχει τους πιο πολλούς Αγίους προστάτες. Από τους πάμπολους Αγίους που εγέννησε η ίδια, έχει ιδιαιτέρως για αυτήν την περίοδο που ήδη εισήλθαμε, που δεν θα είναι μόνο παγκόσμιος πόλεμος, θα είναι έλλειψη αγαθών, θα είναι πείνα σε ορισμένες χώρες, έλλειψη ενέργειας, ηλεκτρικού φωτός, ασθένειες, επιδημίες. Δεν είναι μόνο το COVID, υπάρχουν και άλλες. Και αληθινές και κατασκευασμένες και ψεύτικες. Τώρα που δώσαμε εξετάσεις και όλοι πέσαμε στην παγίδα των νεοταξιτών, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον αυτοί αισθάνονται νικητές και θέλουν να εκφοβήσουν και άλλον τον κόσμο. Γι' αυτό μόνο όσοι έχουν μπει στην ακράδαντο και σχέση με τους Αγίους Αγγέλους, με τους Αγίους της Ορθοδόξου Πίστεως, θα κρατηθούν. Οι υπόλοιποι, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δεν μπορώ να πω για τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω, γι' αυτό δεν λέω. Το έλεος του Θεού είναι μεγάλο. Αλλά είναι μεγάλο εκεί που υπάρχει μεγάλη μετάνοια. Το επαναλαμβάνω αυτό. Το έλεος του Θεού είναι μεγάλο. Τα συγχωρεί όλα, φτάνει να υπάρχει μετάνοια. Ας σκεφτεί ο καθένας μας τι είναι αυτό που έβλαψε το θέλημα του Θεού και να μετανοήσει ο καθένας μας και πρώτος εδώ. Εδώ στην Κύπρο έχουμε προστάτες τους εξής Αγίους. Λέω τα ονόματά τους για να προσέρχεστε κι εσείς. Πρώτον τον Απόστολο Παρνάβα. Δεύτερον, τον Άγιο Λάζαρο. Τρίτον, τον Άγιο Ιλαρίωνα, τον Μεγάλο. Τέταρτον, τον Άγιο Νεόφυτο. Την Παναγία μας, που καταδέχεται να είναι Πέμπτη, καθότι αυτή είναι για όλον τον κόσμο, και εξαιρέτως τη χάρη του Τιμίου Σταυρού και λέει του Θεοκρέμαστου του Σταυροβουνίου. Αυτή είναι η πληροφορία του ουρανού για την Κύπρο. Όποιος θέλει, την πιστεύει. Η πίστη δεν είναι καταναγκαστικό έργο. Είναι δυστελήσεως έργο. Και όταν έχουμε λίγη πίστη, λέμε του Αγίου Αξιλίου, που έχει και το όνομα και τη χάρη, να μας την αυξήσει τη λιγοστή μας πίστη. Πάντως αυτά τα πιστεύω και τα βλέπω ότι έρχονται.
Δόξα του Αγίου Θεού που έρχονται. Είναι μια διέξοδος στη μεγάλη αμαρτία που εμαζεύτηκε. Δεν είναι τιμωρία, είναι εγχείρηση. Και όταν έχουμε ανίατες ασθένειες, οι εγχειρήσεις πρέπει να γίνονται. Και για το καλό το δικό μας και πιο πολύ για το καλό των παιδιών μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Επαναλαμβάνω, έχουμε την προστασία των Αγίων Αγγέλων. Ένα δεύτερο που θέλω να πω, που από εψές που το διάβασα μου άρεσε πάρα πολύ, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο σύγχρονος αυτός σοφός πατήρ, ότι εάν εμείς οι άνθρωποι η δουλειά μας είναι να προσευχόμεθα στον Θεό μας, οι Άγιοι Άγγελοι δεν είναι δουλειά τους να προσεύχονται. Δουλειά των Αγίων Αγγέλων είναι να κάνουν αυτό που κάνουν οι ψάχτες. Να δοξολογούν. Έτσι. Και πράγματι, στον ουρανό, στην ουράνια λειτουργία που γίνεται συνεχώς δεν σταματά, οι άγγελοι έχουν το κατεξοχήν έργο να είναι οι ψάρτες της ουράνιας θείας λειτουργίας. Βλέπω στην Κύπρο το ωραίο έθιμο που έχουμε, που δεν το έχουν παντού, ξέρετε. Την ώρα που ξεκινά ο ψάρτης το χερουβικό ή τα χερουβίμ, βγαίνουν τα εξαρτέρια. Πότε με παιδιά μικρά, πότε με μεγάλους. Και τα δύο επιτρέπονται. Μου έλεγε ένας άνθρωπος, περαστικός από την Κύπρο, που άνοιξαν τα μάτια του γιατί αδικήθηκε και πόνεσε πολύ στη ζωή του, έτυχε να είναι σε μια λειτουργία μας στην Κακοπετριά. Μιλώ δηλαδή πριν ένα μήνα και λιγότερο από τον μήνα, μέσα στον Οκτώβριο. Και λειτουργούσαν ημέρα καθημερινή στον παλιό ναό της Κακοπετριάς, στην παλιά Κακοπετριά, την τουριστική, στη μεταμόρφωση. Χτύπησε η καμπάρα, ο άνθρωπος του Θεού επήγε. Ο ψάχτης ξεκίνησε και τα χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες. Λειτουργούσε εκείνη την ημέρα ο πατέρ Μιχαήλ, που είναι εδώ τώρα. Ο πατέρας του που είναι Χιμέριος, κάπου δεν ξέρω πού επήγε. Πήγαινε Ελλάδα. Και όταν τον ρώτησα πώς ήταν ο παπάς, μου περίγραφε παπά που δεν έμοιαζε του πατέρ Χρήστου. Και κατάλαβα, ερώτησα και μου είπε ήταν ο πατέρ Μιχαήλ. Λοιπόν, και μου έλεγε, είδαν όλη την λειτουργία, αδελφοί μου, όχι αυτή που βλέπουμε εμείς. Αυτή που κάνουν οι άγγελοι, μαζί με τον Χριστό. Στη θέση του πάτερ Μιχαήλ έβλεπε τον Χριστό να λειτουργεί. Όταν βγήκαν στο χερουβικό τα εξαρτέρυγα με τρία γερούθια της Κακοπετριάς, να κρατούν τα εξαρτέρυγα, δεν έβλεπε γερούθια. Έβλεπε, λέει, τρεις ολοφότινους αγγέλους να κρατούν τα εξαρτέρυγα. Όταν βγήκε, λέει, ο παπάς και είπε «Πάντων ημών μνηστή Κύριος ο Θεός», που δεν λιώνει το χερουβικό, μεγάλη είσοδος. Έβλεπε, λέει, πάνω στη ράχη του ιερέα το Χριστόν ως πεδίον. 12 ετών εν το ναό, με τα δυο του χέρια έτσι, να ευλογά όλο τον κόσμο. Και να βγαίνει φως από τα χέρια του και να πέφτει πάνω στον κόσμο. Σε άλλους έπεφτε πλούσιο, σε άλλους λίγο, σε μερικούς καθόλου. Άρα παίζει ρόλο πως ερχόμαστε στην Εκκλησία. Με την νουν, με την καρδία, ερχόμαστε στη λειτουργία. Ανάλογα με το σταμνί που θα πας στην βρύση, τόσο νερό θα πάρεις. Έτσι.
Αν πάρει με μια δαχτυλίθρα, ένα δαχτυλίθρο θα πάρει. Αν πάρει με ένα σταμνάκι, ένα σταμνάκι. Αν πάρει με ένα πιθάρι, θα πάρει ένα πιθάρι. Το τρίτο, σήμερα που ψάλαμε τα τυπικά, σε μια στιγμή να ακούω τη δοξολογία, διότι μου είπε ο Μάριος, του είπα εγώ μάλλο, και έπειταξε του λέω, έχει μέρες να λειτουργήσω, και επειδή είναι το η γιορτή του χωριού μου και του γείτονά μου, του πρώτου μου γείτονα, ο πρώτος μου γείτονας ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, στην Πάνωσο. Και τον παρακαλώ να είναι και ο τελευταίος γείτονας, στον ουρανό. Αλλά στο ενδιάμεσο, του το είπα και προηγουμένως, να τον λειτουργούμε ελεύθερα, εκεί που μάθαμε στα μικρά μας χρόνια που κρατούσαμε τα εξαπτέρια. Και λέω στον Μάριο, θα λειτουργήσω σήμερα να κάνει αργή λειτουργία, όλα αργά. Μου λένε από και την δοξολογία αργά, το μεράκι είναι το ψαπτάδο. Όλα το λέω, άμα θες, είναι την δοξολογία. Ο διάβολος μπορεί. Σε μια στιγμή, τους ακούω που ψέλναν, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Βλέπετε, και μου λέει ο Μάριος σε μια στιγμή, φαίνεται λαλή μου τούτε είναι η δουλειά των αγγέλων, α? Χωρίς να ξέρει ότι εγώ ψες εργέβαζα ότι η δουλειά των αγγέλων είναι η δοξολογία. Και η δουλειά των υπολείπων εμάς είναι η προσευχή. Ε, και του λέω ναι, να το πω στον Κύριο, μα λέει, όποιος πρόλαβε σε μένα. Και μου έκανε εντύπωση που το λέει, που λέει εδώ, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου. Όλα όσα είναι μέσα μου. Μέσα μας είναι η ψυχή μας. Αλλά όχι μόνο η ψυχή μας που εφαίρεται. Αλλά υπάρχει. Και η καρδιά μας και τα νεφρά μας και τα σωθικά μας και το αίμα μας. Ε, όλα μας μπορούν να ευλογούν Θεόν, να δοξάζουν Θεόν, να γίνουν δοξολογικά, δοξαστικά όργανα. Μα και ο ψάχτης πώς ξέρει, με τον λάγκα και τις φορητικές του χορδές. Ε, ο άλλος θα σου πει, εγώ τον λάγκα μου θέλω τώρα. Να τρώω ένα απολαμβάνω φαγητά. Όχι να τον κοπιάζω αμυσάλλο ενός Θεού που δεν καταδέχεται να μου παρουσιαστεί. Για να πάω να ψάξω, δεν έχω καλή φωνή, να πάω να γίνω τραγουδιστής καλέ. Κι άλλο πιο πολλοί τραγουδιστές του ψάχτες. Σύγχρονη λογική. Αμερικάνικη. Έτσι. Κι όμως, ο ψάλτης και ο κάθε προσευχόμενος άνθρωπος θέλει να ευλογεί η ψυχή του τον Κύριον και πάντα τα εντός του και όλα του τα όργανα το όνομα του Άγιον αυτού. Όλη η υπόθεση τελικά τι είναι? Κύριε Ιησού Χριστέ, αυτό είναι το όνομα που λέει εδώ. Αυτό είναι το όνομα. Και πάντα τα εντός μου τι να ευλογούν μαζί με την ψυχή. Ε, το όνομα το Άγιον αυτού. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Όλα αυτά είναι το όνομα του Θεού. Γι' αυτό σας παρακαλώ, οι άγγελοι κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εκεί που εμείς υστερούμε, και την Κύπρο προστατεύουν και τον καθέναν από εμάς ξεχωριστά. Αυτό που κάνουμε, να ξυπνούμε και να ερχόμαστε, να θυσιάζουμε λίγο ύπνο και να δοξολογούμε και να προσευχόμαστε στον Θεό και να εγκαιτεύουμε, είναι μεγάλο. Χωρίς τα μάτια τα δικά μας να είναι κάτι μικρό, στα μάτια του Θεού είναι μεγάλο. Διότι περισσότεροι δεν το κάνουν. Αλλά να ερχόμαστε με ταπεινό φρόνημα. Όχι με το φρόνημα του Φαρισαίου,
Δεν είμαι εγώ όπως οι υπόλοιποι. Ε, ταπεινά, ταπεινά. Και να τον παρακαλούμε αυτό. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο. Και πάντα τα εντός μου. Το όνομα, το Άγιο αυτού. Όταν έτσι αρχίσουμε να αισθανόμαστε, να έχουμε αυτές τις ωραίες διαθέσεις, έρχονται και οι άγγελοι και αναπληρώνουν και βοηθούν και πάντα δυνατά δυνατά. Είχε μια ηγουμένη, εκοιμήθην τώρα, Αγία, η ιερόντισσα Μακρίνα του Μακρινού, και μου έλεγε ότι ήταν πολύ φίλοι αυτοί με τον Άγιο Πορφύριο, ζούσαν τα ίδια χρόνια. Εγνώρισα και τους δύο. Εκοιμήθηκε ενός γυναίκα αυτή, έζησε πιο πολλά χρόνια. Λοιπόν, και έλεγε, της είπαν οι γιατροί, θα σου το είπα αυτό ξανά, θα το ξαναπώ όμως. Είδα ψάρτενα. Και της είπαν, πρόσεξε γελόντισσα, θα ξαναψάρεις. Έκαμε σε επιχείρηση ανοιχτής καρδίας, έναν τέτοιο καρδίας. Λοιπόν, έχεις στο μοναστήρι σου 80 μοναχές. Εν έχει 20 να ψάχνουν, έχω 25. Θα ψάχνεις εσύ από εδώ πέρα. Οπότε λέει, ήρθε η ημέρα του Αρχαγγέλου. Έκανα ανατριπνία. Εσκέφτηκε, λέει, εν αρχεί τώρα ο διάβολος θα πει δύναμις, να πω το δύναμις. Εστω δύναμις δυναμώνει τη φωνή του ψάρτης και την υψώνει πολύ. Είναι η ώρα που βγαίνει ο παπάς με το καντζίο και σας σημειωτίζει. Έχουν την άλλη να θυμίσει τον γιατρό, ότι αν ψάλλεις και μάλιστα σε ψηλές βάσεις, να πεθάνεις πας στο στασίδι. Λέει, έκανε, έπια 80 χρονών. Πόσα χρόνια. Τελικά πήγαινε 100. Πόσα χρόνια, λέει. Είμαι καλόχρονα. Να πεθάνω πάνω στο ψαρτήρι. Τι πιο ωραίο. Ψάλλοντας τον Θεό. Και λέει της, πρωτοψάλτηνας, κατέβα κάτω της, λέει, για να ψάλλω εδώ. Τι λέει, ρώτησε ο γιατρός, ένα άλλος ο γιατρός σήμερα, οι εμπουράνιες δυνάμεις. Και βγαίνει ο διάκος, δύναμης, και αρχίζει αυτή το αργόν Άγιος ο Θεός. Όταν ήρθε, λέει, το αθάνατος, και έπρεπε, λέει, να υψώσει τη φωνή της πολύ, άκουε τον γιατρό μέσα της. Θα πεθάνεις στο ψαρτήρι. Και του γύρισε και κατά την εικόνα του Κυρίου και του λέει, Κύριε, τώρα που θα ψάλλω αθάνατος, για σένα μου να ψάλλω. Αν θες να με πάρεις, πάρε με τώρα. Πας στο αθάνατος, πάρε με να πεθάνω. Είπε το αθάνατος, ούτε πέθανε, ούτε πέθανε. Ετέλειωσε η λειτουργία, εκοινώνησε, χαρούμενη, επήγε στο κελί της και χτύπησε το τηλέφωνο. Μόλις εμπήγε μέσα στο κελί της. Το παίρνει το τηλέφωνο, ήταν ο Άγιος Πορφύριος. Και της λέει, θα σας κάνω και λίγο τη φωνή μου. Μπράβο, μωρέ, μπράβο, τι ωραία, και έκανε και χειροκροτούσε. Έτσι, μωρέ, είναι η πίστη μας. Τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Και είπε στο αθάνατος και ήρθε ο αθάνατος και έφυγε ο θάνατος. Κράκ, έκλεισε το τηλέφωνο. Αυτός ήταν ο γεροπροφήτης. Και είπε στο αθάνατος και ήρθε ο αθάνατος και έφυγε το θάνατος. Έζησε ακόμα 20 χρόνια με τη βοήθεια του αθανάτου Θεού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.